Μέσα σε αυτό το κλίμα πάλι, όλοι αρχίζουν να ψάχνουν το τι μπορούν να κάνουν με λίγα χρήματα ή ακόμα και δωρεάν. Και το ίντερνετ παίζει το δικό του ρόλο. Θα δείτε για παράδειγμα μια καινούργια ιστοσελίδα. Τη δημιούργησαν δύο νέα παιδιά πριν από μερικούς μήνες, τον Νοέμβριο συγκεκριμένα. Λέγεται jamba.gr. Τι περιλαμβάνει? Προτάσεις. Προτάσεις για έξοδο, για συναυλίες, ακόμα και για εκδηλώσεις και για πολλά ακόμα, οι οποίες είναι δωρεάν. Το αποτέλεσμα είναι ότι από στόμα σε στόμα υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι κάθε μέρα μπαίνουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ψάχνοντας τι μπορούν να κάνουν χωρίς χρήματα. Είναι βασικό να μπορείς να εξοικονομείς χρήματα και να μην τα πετάς κιόλας. Να μην πληρώνεις υπερβολικά ποσά για να βγεις κάθε βράδυ, ας πούμε. Η Εύη είναι φοιτήτρια και εργάζεται part-time. Το να βγαίνει συχνά ήταν για εκείνη πολυτέλεια, ώσπου ανακάλυψε στο ίντερνετ μια ιστοσελίδα, το jamba.gr. Πολλοί ονομάζουν το site αυτό ως οδηγό επιβίωσης για τη γενιά των 700 ευρώ, αφού εκεί ο Γιάννης και ο Δημήτρης, οι δύο δημιουργοί του, παρουσιάζουν καθημερινά δωρεάν προτάσεις εξόδου. Εμείς εστιαζόμαστε στο ότι είναι, ας πούμε, Πέμπτη σήμερα. Δεν έχω 50 ευρώ για να ξοδέψω για να βγω έξω. Και έχουμε πράγματα και εκδηλώσεις πάνω που θα μπορούσε κάποιος να πάει τελείως δωρεάν. Εδώ έχουμε πάρα πολλές κατηγορίες, δηλαδή μουσική, θέατρο, σινεμά, παιδί, βιβλίο, εκθέσεις, διαλέξει, χορός. Και αν κάποιοι πιστεύουν πως το τζάμπα πέθανε, στο site υπάρχουν δεκάδες προτάσεις χωρίς να βάλετε το χέρι στην τσέπη για διασκέδαση και ψυχαγωγία, αλλά και δωρεάν υπηρεσίες καλοπισμού όπως κούρεμα, χτένισμα, μασάζ, σπα. Σε κανέναν δεν περισσεύουν τα λεφτά. Μπορείς να βρεις τα κάνεις αποτρίχωση. Εντελώς δωρεάν, ή μανικιούρ, πεντικιούρ, ξέρω, τέτοια πράγματα. Το jamba.gr είναι ένα γαλατικό χωριό που αντιστέκεται στην κρίση, λένε ο Γιάννης και ο Δημήτρης. Ο κόσμος ψάχνει να βρει διεξόδους. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείς να κάνεις κάθε μέρα στην Αθήνα με άδεια το πορτοφόλι. Έχουμε αρκετό κόσμο που ενδιαφέρεται ακόμα και να πάει να κουρευτεί τζάμπα. Και δείχνουμε στο site πού μπορεί ακριβώς να το κάνει αυτό. Αυτή η ιδέα προέκυψε, ήμασταν τρεις φίλοι και βρεθήκαμε και αποφασίσαμε ότι υπάρχει μερίδιο κόσμου το οποίο θέλει να βρίσκει δωρεάν πράγματα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κάποιο μέρος που θα μπορούσαν να τα βρουν όλα αυτά κεντρικά. Το site λειτουργεί από τον Νοέμβριο και έχει πάνω από 1.000 επισκέπτες την ημέρα.